Δεν έχει τέλο ο κικαιώνα των αποκαλύψεων για τη δράση τη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου κολαστηρίου στα Χανιά, η οποία ενέχεται στην εξαπάτηση και αρπαγή τη περιουσία ανυπεράσπιστων ηλικιωμένων από εγκληματική οργάνωση με πρωταγωνίστρια την ιδιοκτήτρια γραφείου ευρέσεω εργασία και συγκεσίων. Η συγκεκριμένη 55χρονη είχε προφυλακιστεί λίγο πριν αρχίσουν οι αποκαλύψει για του θανάτου και την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων, καθώ ενέχεται σε σωρία καταγγελιών για την εξαπάτηση συνταξιούχων. Η υπόθεση, την οποία πλέον έχει στοιχειοθετήσει και εξηχνιάσει το αστυνομικό τμήμα τη Κισάμου, αφορά στην εξαπάτηση 70χρονη γυναίκα, η οποία τον Ιανουάριο του 2019 είχε απευθυνθεί στο γραφείο αναζητώντα οικιακή βοηθό για να προσέχει τον κατάκητο σύζυγό τη το γιο της, ο οποίο πάσχει από νοητική στέρηση. Η ιδιοκτήτρια του γραφείου με συνεργό την ιδιοκτήτρια του γυροκομπίου έπεισε την ηλικιωμένη να μεταφέρει το σύζυγό της στην Αγία Σκέπη. Μέσα πλέον στο κυροκομείο κολαστήριο όπου η 55χρονη μπενόβγαινε με άνεση ως βαφτισιμιά του θύματος ολοκλήρωσε το σατανικό σχεδιό της. Κατασκεύασε πλαστά έγγραφα ορίζοντα ω πληρεξούσιο του γέροντα ένα τοπογράφο και ω νομικό συμπαραστάτη του γιου τη οικογένεια, το δικό τη γιο. Και οι δύο παραπέμπονται στη δικαιοσύνη μαζί με την ιδιοκτήτρια του γυροκομείου και μία ακόμη γυναίκα, στην οποία η 55χρονη είχε παραδώσει τι κάρτες αναλήψεως της οικογένειας με την εντολή να αδειάσει με συναλλαγές από ATM του τραπεζικούς τους λογαριασμούς όπως και έγινε. Με τα πληρεξούσια εξούσια τα οποία συνέταξε η 55χρονη κατάφερε να ξεπουλήσει την περιουσία της οικογένειας, αποσπώντας πάνω από 320.000 ευρώ.